Καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη, ο οποίος είναι από την Ένωση Γονέων του Δήμου Ηρακλείου. Κύριε Δουλουφάκη, καλημέρα σας από το 984. Τι κάνετε? Καλημέρα. Καλά εσείς, κύριε Δουλουφάκη? Καλά. Σταματάω λίγο σε αυτά τα οξυμένα προβλήματα της σχολικής στέγης του Δήμου Ηρακλείου, διότι υπάρχει και μια ερώτηση βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος προς τους υπουργούς εσωτερικών, παιδείας, όπως επίσης και υποδομών, για το θέμα αυτό. Γιατί είναι τα σχολικά κτίρια, η κατάσταση των σχολικών κτιρίων τόσο σε πρωτοβάθμια όσο και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης και αυτό το οποίο είναι πλέον απαίτηση από όλους, πάντα ήταν από τη δική σας την πλευρά, αλλά συνεχίζει να είναι πιο επιτακτικό ως αίτημα από ποτέ, τι θα γίνει με τον προσεισμικό έλεγχο, αντισεισμικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν μέσα σε όλα τα σχολεία. Και όταν μιλάμε μάλιστα για σχολεία τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν στα οποία δεν έχουν γίνει όλες εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες χρειαζόντουσαν για την ασφάλεια της μαθητικής όπως επίσης και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Παρακαλώ. Νομίζω τα είπατε σχεδόν όλα. Εννοείται ότι είναι πάγιο αίτημά μας. Εννοείται ότι βλέπουμε ότι δεν αλλάζει κάτι. Όταν υπάρχουν στο Δήμο Ηρακλείου αυτή τη στιγμή 223, γιατί κάναμε μια κυρία Αρχοντάκη, την υπεύθυνη τη δήμαρχο, και μας έδωσε κάποια στοιχεία, τα οποία πολλά από αυτά τα σχολεία, φανταστείτε ότι το πιο πρόσφατο σχολείο που έχει αναργηθεί στο Δήμο Ηρακλείου είναι 23 χρόνων ήδη. Δηλαδή τα περισσότερα είναι... Το νεότερο σχολείο είναι χρονών, σαν συγκρότημα 23 χρόνων. Το αντισεισμικό κανονισμό, χωρίς καμία επικαιροποίηση, έτσι. Μάλιστα. Το νεότερο συγκρότημα ανέγερση σχολικού δηλαδή συγκροτήματος είναι 23 ετών. 23 χρονών. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι γενικά υπάρχει και η τάση ότι φτιάχνουμε ένα σχολικό κτίριο, ξεχνάμε μετά να κάνουμε τη συντήρηση, την απαραίτητη για τα απλά πράγματα, πόσο μάλλον για τα πιο σύνθετα. Έτσι, δεν υπάρχει καμία επικαιροποίηση στον αντισεισμικό κανονισμό, δηλαδή να γίνει ο απαραίτητος προσεισμικός έλεγχος. Φανταστείτε ότι ο πρωτοβάθμιος, ο οποίος ουσιαστικά αφορά οπτικό έλεγχο, έτσι, δεν αφορά δηλαδή κάτι πιο βαθύ, έχει γίνει σχεδόν με το ζόρι στο 25% των κτηρίων πανελλαδικά. Έτσι, εμείς μιλάμε ότι θα πρέπει να γίνει δευτεροβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος, ώστε να μπορούν να διερευνηθούν ακριβώς τα αίτια, να διερευνηθούν δηλαδή τα σχολικά κτίρια και να γίνουν και ανάλογες παρεμβάσεις. Κάτι τέτοιο το οποίο φαντάζεται είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καθόλου τα κονδύλια, από το 2010 που έχουν περάσει τα κτίρια, ουσιαστικά ξεφορτωθήκαν στους Δήμους, δεν υπάρχει κανένα κονδύλιο. Τώρα νομίζω ότι, κύριε Δουλουφάκη, το είπατε σωστά, γιατί δεν είναι μόνο οι Δήμοι που έχουν την ευθύνη, μπορεί να τους το χρέωσαν να βλέπουν, να επιτηρούν κάτι που δεν μπορούν να κάνουν, δεν κάνουν κλπ. Αλλά δεν είναι μόνο οι Δήμοι, είναι η περιφέρεια, είναι οι περιφερειακές ενότητες, οι αντιπεριφερειάρχες, είναι το ίδιο το Υπουργείο. Τα ίδια τα Υπουργεία. Είναι το ίδιο το κράτος, γιατί ο Δήμος δεν έχει καμία διαφορά από το κράτος. Μιλάμε για τοπική διοίκηση, δεν το ξεχωρίζουμε. Έτσι. Το ότι απλά το πετάξανε σαν ευθύνη στους Δήμους δεν αλλάζει κάτι. Οι φόροι που πληρώνει ο Δημότης είναι οι ίδιοι. Τα δημοτικά τέλη είναι τα ίδια. Καταλάβατε, δηλαδή δεν αλλάζει. Θα έπρεπε να υπάρχουν, ας πούμε, σύγχρονα κτίρια και λεγμένα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το τι γίνεται με τα παιδιά μας, πού τα παιδιά κάνουν μάθημα αυτή την ώρα, ποια είναι η κατάσταση των κτηρίων. Σαφέστατα και πολύ καλά το λέτε, κύριε Δουλουφάκη, όχι μόνο στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια, στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια και κυρίως στην πρωτοβάθμια, όταν ξέρουμε επίσης που κάνουν μάθημα τα νηπιαγωγάκια, έτσι. Ναι, η πλειοψηφία δυστυχώς, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, η πλειοψηφία των νηπιαγωγείων είναι κτίρια με μίσθωση. Εδώ, ας πούμε, στη γειτονιά που μένω υπάρχει ένα νηπιαγωγείο το οποίο βρίσκεται σε υπόγειο. Δηλαδή, εκτός από το θέμα της ασφάλειας, είναι και το θέμα της εκπαιδευτικής και της προσέγγισης, ας πούμε, της εκπαιδευτικής όσο αφορά η πρώτη επαφή των παιδιών με το σχολείο, η οποία είναι... Μπορώ να τη χαρακτηρίσω επίοικος τραγική. Το θέμα βέβαια είναι ότι πάντοτε όταν συμβαίνουν σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που είναι η πιο σεισμική χώρα στην Ευρώπη, ελπίζω να μην φτάσουμε κάποια στιγμή να πούμε ότι, ξέρετε, εμείς τα λέγαμε, αλλά δυστυχώς φρυνούμε θύματα ή έχουμε αυτή την τραγωδία, όπως συμβαίνει συνέχεια.
Πρέπει να γίνει ένας σωστός έλεγχος, θα πρέπει να υπάρχει μητρό σχολικών κτηρίων, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, τα στοιχεία είναι πολύ συγκεχημένα, δεν φτάνουν σε εμάς, δεν μπορούμε να ξέρουμε καν πότε έχουν χτιστεί τα σχολεία, θα πρέπει να υπάρχει μητρό σχολικών κτηρίων, να υπάρχει δηλαδή το κάθε κτίριο να έχει τη διά του ταυτότητα, να ξέρουμε πότε γίνει η κάθε συντήρηση, πότε γίνει η κάθε επέμβαση, η κάθε ζημιά, πότε διορθώθηκε, καταλάβατε. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Και ο λόγος είναι ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να το διορθώνει κιόλας. Δεν ξέρω, ζητάτε μάλλον δύσκολα αυτονόητα πράγματα και εδώ είναι το μεγάλο το μπέρδεμα. Και όμως είναι αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει, κύριε Δουλουφάκη, μητρό σχολικών κτηρίων. Το έτος κατασκευής του κτηρίου, οι ενέργειες που έχουν γίνει ενδεχόμενα για παραλήψεις, για επισκευές, για τα πάντα μέσα από τα σχολεία, ειδικά όταν μιλάμε για τα παιδιά μας. Αλλά άντε τρέχα γύρευε, όταν μπλέκεις, ας μην πω το παρακάτω, όταν μπλέκεις τα πράγματα. Βέβαια, δεν είναι τόσο μπλέξιμο, είναι θέμα του πώς διαχειρίζεσαι τους πόρους, κύριε Δουλιεράκη, σε αυτό το κράτος. Έτσι. Και πόσο έχουν σημασία πραγματικά τα σχολικά κτίρια και η παιδεία για αυτό το κράτος, έτσι, που εκφράζει συγκεκριμένες πολιτικές, και κατά πόσο έχουν σημασία άλλα πράγματα. Γιατί σε άλλα πράγματα τα κονδύλια τρέχουν και βγαίνουν απευθείας. Κύριε Δουλουφάκη, εσείς εν ένωση γονέων του Δήμου Ηρακλείου, επειδή βλέπω και αυτά τα οποία ρωτάνε οι βουλευτές, τους αρμόδιους υπουργούς κλπ., έχετε μια εικόνα, παρά το γεγονός ότι δεν σας δίνουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται, ποια είναι εκείνα τα κτίρια που χρειάζονται άμεσης παρέμβασης, ποια είναι εκείνα τα κτίρια είτε σε πρωτοβάθμια είτε σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα οποία θα πρέπει να γίνουν άμεσα κάποιες παρεμβάσεις, τους τα έχετε δώσει ως υλικό για να ξέρουν τι γίνεται? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι δουλειά μας αν είναι ο συγγονέων να δίνουμε υλικό. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Η Ένωση Γονέων μπορεί να βρει και να διερευνήσει κάποια πράγματα και να καταγγείλει αυτά που είναι τα αυτονόητα, όπως είπατε. Μέσω των καταγγελιών. Κύριε Δουλουφάκη, μην το μπερδεύουμε με τις λέξεις, γιατί φαντάζομαι το νόημα το καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν είσαστε εκείνοι που θα τους δώσετε υλικό, αλλά είσαστε και εκείνοι από την άλλη, γιατί είναι τα παιδιά σας μέσα στα σχολεία που θα τους πείτε ότι υπάρχει το 1, το 2, το 3, το 4, το 5 σχολεία που θέλουν παρεμβάσεις. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό που λέμε. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία, έτσι, τα οποία είναι 50 εκατοετίας. Αυτά σίγουρα και παραπάνω. Έτσι, σίγουρα χρειάζεται άμεσα να γίνει δευτεροβάθμιος έλεγχος. Σίγουρα. Δεν μπορώ να σας πω αριθμό, γιατί είναι αρκετά. Γιατί δεν το γνωρίζουμε. Έτσι. Και δεν θα ήθελα τώρα αυτή τη στιγμή να πω. Ο Δήμος δεν σας δίνει σχολείο. Στοιχεία. Όχι, δεν θα φωτογραφίσουμε σχολεία. Ακριβώς. Αλλά λέω το πάρα πολύ απλό. Ο Δήμος, όταν ζητάτε, δεν σας έχει δώσει στοιχεία. Όποια στοιχεία διαθέτει αναφορικά με τα σχολεία, δεν ξέρει που υπάρχουν τα σχολεία, που είναι τα σχολεία που έχει στην αρμοδιότητά του για τις παρεμβάσεις, τις επισκευές κτλ. Φαντάζομαι το ξέρει. Σε εμάς δεν έχει δώσει στοιχεία προγενέστερα στην Ένωση Γονέων. Γιατί είναι μυστικό αυτό, δηλαδή είναι το μυστικό που θα σώσει αυτή την ώρα την εικόνα του Δήμου όταν υπάρχουν θέματα? Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε στους αρμόδιους. Ρητορικό το ερώτημα, αλλά ο λόγος είναι δημόσιος και νομίζω ότι την απάντηση θα πρέπει να τη δώσουν, γιατί ακούν τα ερωτήματα. Ναι. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να μπορούμε, ίσως και με όλο το κουρνιαχτό που έχει σηκωθεί το τελευταίο καιρό με την αντισεισμική και με τα προβλήματα στα σχολεία, μήπως καταφέρουμε και πάρουμε κάποια στοιχεία. Εάν καταφέρουμε και πάρουμε κάποια στιγμή, ίσως να μπορούμε να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά το σύνολο των σχολείων του Δήμου. Είναι τραγικό να ακούς ότι δεν δίνουν στοιχεία ούτε στις ενώσεις γονέων για το πόσα σχολεία έχουμε, πού είναι αυτά τα σχολεία, κυρίως πόσα σχολεία έχουμε, πού φοιτούν τα παιδιά, σε τι είδους κτίρια φοιτούν, όταν υπάρχει μια αρμόδια αρχή που λέγεται Δήμος Ηρακλείου. Δήμος. Γιατί μπορεί να είναι Δήμος, οποιοσδήποτε Δήμος. Αλήθεια, μας έδωσε κάποια στοιχεία στο πόσα είναι το σύνολο των σχολείων και θα προσπαθήσουμε να δούμε και μέσα από τη δημοτική περιουσία ποια είναι ακριβώς αυτά. Αλλά προγενέστερα όμως, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, ναι, ήμασταν λίγο στο σκοτάδι.
Μάλιστα. Και φαίνεται ότι εξακολουθήστε ακόμα να ζείτε στο σκοτάδι, αφού θα κάνετε μόνοι σας την έρευνα αυτή ως γονείς, ναι, για να δείτε ποια είναι η κατάσταση των σχολείων. Αυτό μου λέτε, κύριε Δουλουφάκη. Ναι, τις προάλλες, ας πούμε, δηλαδή, σε μια συζήτηση, ας πούμε, τη τηλεόραση, υπόθηκε στο μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γονέων ότι θα έπρεπε οι σύλλογοι γονέων να δουν, λέει, τα σχολεία. Ποια προβλήματα έχουν, δηλαδή η τάση είναι ότι οι σύλλογοι γονέων πρέπει να κάνουν τα πάντα. Δηλαδή να αντικαταστήσουν ευθύνες. Τότε γιατί υπάρχουν οι δημοτικές αρχές? Βέβαια. Γιατί υπάρχει περιφέρεια, γιατί υπάρχουν τα υπουργεία? Δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουλουφάκη. Παρακαλώ, κύριε Δουλουφάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.